εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Στις ειδικές δυνάμεις του Χριστού, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ούμοι περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε Φώτης, σώνου μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να προσπαθεί τουλάχιστον να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Και πληθαίνουν γιατί φαίνεται πως οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Ας ευχηθούμε λοιπόν να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την τόσο σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας που μας έχει περικυκλώσει, το σκοτάδι της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες στις μέρες μας, εντολές του. Καταφυγή, ο Λόγος του Θεού, καταφυγή, το Ιερό Ψαλτήριο. Έλεος και αλήθεια συνήνδυσαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Ελπιδοφόρος ο λόγος του Ιερού Ψαλμωδού θα αναβλαστήσει, ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας, θα αναβλαστήσει καρποφόρο το δέντρο της αλήθειας και από τον ουρανό θα μας επισκεφθεί η δικαιοσύνη και αν χωρίζουν επί μακρόν ενίοτε η αγάπη και η ευσπλαχνία του Θεού με την δικαιοσύνη του που το κακό τιμωρεί, κάποτε, στα σίγουρα, θα συναντηθούν και ολόκαρδα θα καταφυλίσουν η μία την άλλη. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν. Και ολίγοι συν οι ευρίσκοντες αυτήν. Οι λόγοι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο συνοδεύουν πάντοτε τους μπροστάριδες αυτής της εκπομπής. Άνθρωποι χωρίς διπλώματα και πτυχία περίλαμπρα και βιογραφικά και περγαμηνές τετιμημένες. Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έχουν μόνο
το πτυχίο της πίστης, της άδολης πίστης. Και πασχίζουν συνεχώς, μα κρατούν αναμένο μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Βαθιά σοφία έχουν, κατά Θεόν σοφία. Φύση τα του νόμου πει, το φως και το έργο του νόμου είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους και σε αυτό πάντοτε δίνει ασφαλή συμμαρτυρία, η πηξίδα της συνείδησής τους. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται συνεχώς στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, παρότι τις περισσότερες φορές δεν μπορούν, όντας καθυλωμένοι, να κινήσουν τα σωματικά τους μέλη, πάντοτε έρχονται στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, πετούν ως εδώ και μας δίνουν, μας χαρίζουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Αυτό που ποθούν περισσότερο από κάθε τι είναι ο ίδιος ο Χριστός και η ένωση μαζί του στο ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων. Αυτό που δεν γνωρίζει από αναστολές και από απαγορεύσεις. Αυτό τον δρόμο τον στενό, τον τεθλιμμένο, αυτόν που οδηγεί στην ζωή, τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μονοβίωσης της ορθόδοξης πίστης μας ακολουθούν, υπακούοντας την ανώθευτη και αμετασάλευτη ευαγγελική αλήθεια. Τους συναντάμε όπου και αν μας ακούν αυτήν την ώρα, τους κατασπαζόμαστε και ζητάμε την ευχή τους. εντοφωτή@yahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, εκεί έρχονται τα μηνύματα, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας. soteriaψυχής.blogspot.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί το μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε τακτική βάση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν σε αυτά τα ραδιοφωνικά μετερίζια της πίστης μας, της ορθοδόξου πίστεώς μας, και πασχίζουν και μοχθούν συνεχώς, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου. Στο ιστολόγιο θα βρείτε επίσης ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συνεργάτες της εκπομπής μας που εδώ και χρόνια στέκονται δίπλα μας, μοχθούν και προσπαθούν συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Πληροφορίες επίσης και για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του Προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη, με εκδόσεις παρακλητικών νικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του, και κυρίως των χαιρετισμών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Όλα αυτά αντιπροσφέρονται και διανέμονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν. Και λέγαμε πριν για την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής, όπου καταφθάνουν εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς προτάσεις για αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της πίστης μας. Πολλά από αυτά τα μηνύματα είχαν την αναφορά τους σε έναν Άγιο Γέροντα των ημερών μας, τον πατέρα Σάβα Αχιλλέος, στον οποίο είναι αφιερωμένες αυτές οι δύο εκπομπές με τον τίτλο «Στις ειδικές δυνάμεις του Χριστού». Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν από την προηγούμενη εκπομπή,
ασχολούμαστε με αυτούς τους λίγους εκλεκτούς στρατιώτες του Χριστού μας. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά. Στείτε ούν περιζωσάμενη την οσφήνιμον, ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης, αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως. Ο θηρεός, η ασπίδα, και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε. Έχουμε πάει στην προς Εφεσίους επιστολή του θείου Παύλου. Εκεί οι προτροπές του για την μάχη κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Το πεδίο της φοδρής σύγκρουσης αθέατο. Οι εχθροί αόρατοι στις πλήστες τουλάχιστον των περιπτώσεων. Κρυμμένοι από τις σωματικές αισθήσεις, από την υλική εξωτερική πραγματικότητα. Αντιληπτοί μόνο όταν οι πνευματικές αισθήσεις είναι σε ενάργεια, δεν έχουν απονεκρωθεί. Ας θυμηθούμε τους νεκροζώντανους ανθρώπους, όπως τους περιγράφει ο Χριστός μας. Κρύφιος ο πόλεμος λοιπόν, μυστικός, συγκεκαλυμμένος, με πονηρές μεθοδίες και τεχνάσματα. Το έχουμε ξαναπεί με αφορμή το Άγιο Συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού ο εχθρός εμφανιζόταν εν υποστάση. Να θυμηθούμε την Αγία Μαρίνα στην εικόνα της να πατάει τον σατανά. Ανδρείος κατεπάτησας όφιν αρχέ κακών. Τον γάρ αόρατον εχθρών κατεπάτησας στερός, ψέλνουμε στα πολιτίκια της. Εμφανίζεται στο εικόνισμά της ο φθονερός διάβολος με μορφή δράκοντος, αδελφοί μου, μπροστά στην Αγία Μαρίνα για να την φοβήσει την ώρα του μαρτυρίου και της ομολογίας της, της θυσιαστικής, και εκείνη ατάραχη συνεχίζει να προσεύχεται. Τότε αλλάζει τη μορφή του σε έναν κατάμαυρο και απέσιο στην όψη άνθρωπο με πρόσωπο μαύρου σκυλιού. Η Αγία τον αρπάζει από τα μαλλιά και με ένα σφυρί που βρίσκει τον χτυπά στο κεφάλι και τον ταπεινώνει. Έτσι συνέχισε η Αγία τα παλέσματά της, έχοντας συμπαραστάτη τον Χριστό, ως το τέλος φορώντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Είναι συγκλονιστικό το μαρτύριό της. Χιλιάδες ψυχές είχαμε ακούσει τον μακαριστό Ιεροκήρυκα του Παραδείσου να μιλά για 15.000 ψυχές την ημέρα του μαρτυρίου της Αγίας Μαρίνας, οι οποίες βλέποντας όλα αυτά και κυρίως την ήττα του μισόψυχου και μισάνθρωπου διαβόλου, πίστεψαν εκείνη την ώρα και θανατώθηκαν οι 15.000, κερδίζοντας το αιώνιο φως και τον παράδεισο. Νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει σε εκπομπή με τίτλο «Μαρίνα Φως Συναξαριού», μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι αμέτρητες οι σελίδες, αδελφοί μου, του Συναξαριού, ιδίως των πρωτοχριστιανικών χρόνων, με τέτοια παρόμοια περιστατικά. Λέμε «Μνήμη του Αγίου και των αμετρήτων συν αυτό μαρτυρισάντων». Η τακτική λοιπόν, η τακτική του εχθρού έπρεπε να αλλάξει, αφού τι ουτοτρόπος τόσες ψυχές έχανε από τα δίχτυα του ο φθονερός, έπρεπε το σχέδιο να παραλλαχθεί με ακριβώς την αντίθετη δόλια στρατηγική, με την κρυφή, αόρατη, υπόγεια και ανεπαίσθητη σωματικά παρουσία του, και με το να πείσει τους εχθρούς του ανθρώπους, μισάνθρωπος είναι, με το να τους πείσει ότι δεν υπάρχει, ότι όσα ακούγονται για αυτόν είναι υπερβολές, σκοταθισμοί, ζηλωτισμοί. Ο πόλεμος όμως δεν σταμάτησε ποτέ.
αυτός ο κρυφός και υπόγειος πόλεμος. Στέλνει ο Χριστός μας, ο αρχιστράτηγος όμως, τα δικά του ΟΙΚ, ομάδες υπογείων καταστροφών. Επίλεκτοι και σπάνιοι εξουδετερώνουν, εκβάλλουν και εκδιώκουν. Με έναν τέτοιον επίλεκτρο στρατιώτη του Χριστού μας, από τις ειδικές δυνάμεις του θα πορευτούμε και σήμερα. Ο Άγιος Πατήρ Σάββας Αχιλλέος, ο δαιμόνων διώκτης, επίλεκτος στις ειδικές δυνάμεις του Χριστού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αδελφό μας, τον αγαπητό Παναγιώτη Σταματόπουλο, πνευματικό τέκνο του μακαριστού πατρός Σάββα Αχιλλέος, ο οποίος με ρύμνησε για τα περισσότερα από αυτά που ακούγονται σε αυτές τις δύο εκπομπές, αλλά και για ένα πολύ πρόσφατα καταγεγραμμένο θαυμαστό γεγονός, το οποίο θαρούμε πως έχει μια εξαιρετική σπουδαιότητα το να ακουστεί στη σημερινή εκπομπή, όπου είπαμε ότι θα ακούσουμε μαρτυρίες από θαύματα και θαυμάσια που συντρόφεψαν τη βιωτή του Αγίου Γέροντος. Ένας μοναχός λοιπόν, ο οποίος είχε απεκδηθεί το μοναχικό ράσο. Προσέξτε αδελφοί μου, είναι συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεται παρακάτω. Τον Οκτώβριο του 2016, στα τέλη του μηνός Οκτωβρίου, γύρω στις 29.30, είχε γίνει κάτι πολύ άσχημο σε πνευματικό επίπεδο και προσωπικό. Είναι περίπου 9 το βράδυ, περιγράφει ο ίδιος. Είχα ένα τηλεφώνημα, σήκωσα το κινητό και ακούω έναν γέροντα να μου λέει: «Τι κάνεις παιδί μου αγαπητό, είσαι καλά? Ποιος είναι?» Με έκπληξη και περιέργεια. Εκείνος μου λέει: «Ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος». «Τι θέλεις από μένα τον ταλέπορο βραδιάτικα παπά μου?» Το απαντώ με λίγο εκνευρισμό: «Να σε βοηθήσω». «Πού να με βοηθήσεις παππού, σε αυτό που έκανες?» «Τι έκανα παπά μου, εσύ ξέρεις?» «Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις». «Και βέβαια ξέρω. Τότε πώς να με βοηθήσετε και πώς, αφού χάθηκαν όλα πλέον? Αν πιστέψεις όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει πάτερ πλέον σωτηρία της ψυχής μου. Την παρέδωσα. Τίποτα δεν έγινε. Έλα να σου τα πάρω. Πού πάτερ να έρθω μέσα στη νύχτα? Έλα στον Καρέα, στον Άγιο Γεώργιο. Με δουλεύεις βραδιάτικα παπά μου?» «Όχι, όχι, δεν σε δουλεύω παιδί μου ταλέπορο. Πάτερ, δεν έχω σκοπό να ξαναγυρίσω. Κι αν είχα, τι θα γινόταν, αφού χάθηκαν όλα πλέον?» «Δεν χάθηκε τίποτα», μου απάντησε. «Πες ότι αποφασίζω, αλλά όχι τώρα. Πες ότι έρχομαι σε 5 χρόνια. Τι θα γίνει?» «Θα σου πάρω αυτά που έχεις». «Ωραία λοιπόν. Πες ότι μου τα παίρνεις. Τι επιτίμιο θα μου έδινες?» «Μετάνοιες στρωτές και 2 παξιμάδια ξερά μετά τη δύση του ηλίου και νερό μετά τη δύση». «Δεν γίνεται, γιατί δεν θα αντέξω», του είπα. «Δεν γίνεται να κάνω μεγάλες μετάνοιες και να τρώω μια φορά τη μέρα?» «Όχι», μου απαντά, «εκτός αν έχεις χάρη από τον Θεό». «Ή να μαρτυρήσω», του λέω. Και εκείνος μου απάντησε: «Μακάρι. Όμως πού βρήκες το τηλέφωνό μου? Ποιος σου είπε το νούμερό μου?» Δεν απαντά. Του λέω πάλι: «Πώς ξέρω ότι θα είσαι στον Καρέα?» «Δεν είμαι», μου λέει. «Άρα με δουλεύεις βραδιάτικα παπά?» «Όχι». «Τότε έλα στον Καρέα σε 5 χρόνια και όλα θα πάνε καλά». «Καλά, καλά. Τότε σε 5 χρόνια θα έρθω». Και κλείνω το τηλέφωνο. Οκτώβριος του 2016, 29 με 30
του μηνός θυμάται πολύ καλά ο μοναχός εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα Σάβα Αχιλλέους. Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Πριν από 3 μήνες, αρχές Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 2021, έβαζα κάποια βίντεο να δω στο YouTube και ακούω ένα για κάποιον πατέρα Σάβα Αχιλλέους. Το βάζω και άρχισα να θυμάμαι καλά-καλά τον γέροντα που μου μίλησε εκείνο το βράδυ. Έψαξα κι άλλα βίντεο, άκουγα τους εξορκισμούς του και έβρισκα ηρεμία. Πριν τελειώσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γνώρισα μέσω του διαδικτύου ένα πνευματικό του παιδί και μαθαίνω ότι ο γέροντας Σάβας Αχιλλέος είχε κοιμηθεί τον Αύγουστο του 2016. 3 μήνες πριν από εκείνο το τηλεφώνημα. Έμεινα άφωνος και με μεγάλο θαυμασμό και ταπεινωμένος καταλαβαίνω απόλυτα ότι ο γέροντας Σάβας Αχιλλέος είναι Άγιος και ότι συνομίλησα με έναν Άγιο σε ένα μεγάλο πειρασμό και πρόβλημα που είχα. Με τον δαίμονα, τα δαιμόνια που είχα και με πείραζαν. Μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μετά την Κυριακή του Θωμά του είχα πει ότι θα έρθω στον Καρέα. Πλέον όχι για να τον δω και να συνομιλήσω μαζί του, αλλά για να προσκυνήσω τον τάφο και την εικόνα του γέροντος Σάβα Αχιλλέους στον Καρέα Αττικής. Πήγα λοιπόν την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά στον Καρέα, όμως προς έκπληξη ο ναός ήταν κλειστός και ο νεοκόρος έλειπε. Εγώ ταξίδευα το απόγευμα. Ρωτάω εκεί μια γυναίκα, ποιος θα μου ανοίξει. Μου λέει, περίμενε καμιά ώρα που θα έρθει ο εφημέριος. Έκανα προσευχή στον γέροντα Σάβα Αχιλλέους και σε μισή ώρα άνοιξε η πόρτα από αυτήν την γυναίκα, η οποία μου είπε ότι μπορεί να καθυστερήσει ο εφημέριος. Μπήκα στο ναό, έκανα στρωτές μετάνοιες, έπειτα μπρος από τον τάφο του πατρού Σάβα και εκείνη άναψε το καντήλι του. Με έπιασαν τα κλάματα και από στενοχώρια, αλλά και παρακλητικά. Παρακαλούσα να με συγχωρέσει, να με βοηθήσει ταχύτατα σε αυτό που ήδη ξέρει, αλλά του είπα κι εγώ. Βουτάω στο καντήλι του τα 2 κομποσκίνια που είχα μαζί μου, τα τυλίγω σε μια χαρτοπετσέτα και τα βάζω στην τσέπη μου. Προσκυνάω και φεύγω σαν πούπουλο, ελαφρύτερος και αγαλιασμένος. Με ρωτάει ο ταξιντζής που περίμενε να με πάρει τι έγινε και λέω, όλα καλά. Πώς νιώθεις? Ελαφρύ σαν πούπουλο. Γελώντας ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και ευεργετημένος από τον γέροντα Σάβα Αχιλλέους. Πήγαμε στο λιμάνι όπου πήγα να πιω έναν καφέ σε ένα μαγαζί, στον Πειραιά. Παίρνω τον καφέ και πάω να κάτσω σε ένα από τα τραπέζια εκεί και μόλις κάθισα μετά από κανένα μισάωρο, στα αριστερά μου ακούγεται ένα βουητό σαν κρότος. Έλεγα ότι είναι της ιδέας μου, αυτό όμως συνεχίζεται. Πάλι αριστερά μου ακούγεται ένα βουητό σαν σεισμός και κρότος. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι κάποιος έκανε μαγεία για να φοβηθώ και να φύγω. Συνεχίζω να κάθομαι λέγοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και έχοντας τον λογισμό μου τον γέροντα. Ακούω στη δεξιά πλευρά μου 2 άνδρες να με κοιτάνε και να λένε «Θα μας κάψει». Γυρνάω και τους βλέπω. Είχαν σκοτεινιασμένο πρόσωπο και φεύγοντας συνέχιζαν να λένε «Θα μας κάψει». Συνέχισα να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και να έχω στο νου μου τον γέροντα Σάβα. Έφυγαν από εκεί και χάθηκαν μέσα στον κόσμο του λιμανιού. Μετά από λίγο ακούω ένα ζευγάρι να λέει «Τα σπάει! Τα σπάει!». Συνεχίζω να λέω χαιρετισμούς και μετά από λίγη ώρα φεύγουν κι αυτοί. Πάω να σηκωθώ να πληρώσω. Πληρώνω και ακούω στα αριστερά μου έναν να λέει «Μας κατάλαβε». Δεν δίνω σημασία και πάω στο καράβι. Ως τις 6 το απόγευμα περίμενα. Από τη 1 έως τις 6 που θα μπαίναμε μέσα. Μετά που μπήκαμε και κατά το διάστημα που περίμενα έλεγα ψαλμούς και χαιρετισμούς της Παναγίας μας και να σκέφτομαι τον γέροντα Σάβα Αχιλλέους. Όλοι με κοίταγαν με έκπληξη και περιέργεια. Δεν έδινα σημασία εγώ. Έκανα προσευχή στο καράβι. Κατά την παραμονή μου στο καράβι έβλεπα ότι κάτι παράξενο γίνεται γύρω από εμένα, αλλά δεν με πείραζε τίποτα πια. Κατάλαβα απόλυτα ότι η Παναγία μας και ο γέροντας Σάβας Αχιλλέος ήταν εκεί και με προστάτευαν και με προστατεύουν ακόμη, όταν ή όποτε χρειαστεί. Αυτή είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής
και μια συνεχής ροή θαυμάτων του γέροντά μας Σάβα Χιλέως, εμένα τον Τρισάθλιο και Τρίσα Μαρτωλού, Γάμα Μοναχού. Ας έχουμε όλοι τις ευλογίες και τις μεσητείες του Αγίου Γέροντος Σάβα Αχιλλέως. Όντως, αδελφοί μου, με τις μεσητείες του δαιμονοδιώκτου γέροντος ξαναφόρεσε το μοναχικό τριβόνιο και προσδόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών διηγήθηκε την θαυμαστή επέμβαση του πατρός Σάβα. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Παναγιώτη Σταματόπουλο που μας διαβίβασε αυτό το θαυμαστό περιστατικό 3 μήνες μετά την κοίμηση. 3 μήνες μετά την κοίμησή του κάλεσε τον μοναχό για να τον νουθετήσει. Εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου που σπέβδεις τώρα διαλόγου ή διανία, να λιδωρήσεις αυτό που μόλις ακούστηκε, σκέψου μόνο πως αν αυτό, ναι, αυτό το υπέρλογο δεν μπορεί η λογική σου να το δεχτεί, είσαι εσύ ο ίδιος που τόσους καιρούς τώρα πηγαίνεις στην εκκλησία να εορτάσεις σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και να συμψάλεις ως λαός το ότι όπου Θεός βούλεται νικάται η τάξη της φύσεως. Μήπως, αδελφοί μου, τελικά τέτοια γεγονότα σαν αυτό που ακούστηκε πριν ή σαν αυτά που θα ακουστούν στη συνέχεια ξεγυμνώνουν την ψευδοευσέβειά μας και την δήθεν πίστη μας που συνεχώς ονειδίζει και ραπίζει και εμπτύει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού μας, όπως θαυμαστό είναι πάντοτε παρόν μέσα από τους Αγίους Του. Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος τιμά κάθε Αύγουστο στην τρίτη ημέρα του τη μνήμη του μακαριστού γέροντος Σάβα Χιλέως. Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από ένα ομίλημα σε τέτοια ημέρα μνήμης και εκεί στον Καρέα έκτισε ναό μεγάλο και θαυμαστό του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος δίπλα σε τεράστιο πνευματικό κέντρο. Και τότε δίδεται στον πατέρα μας Σάβα ένα χάρισμα. Δεν λέει ότι είναι σπάνιο. Σε όλους τους Αγίους έχει δοθεί το χάρισμα να διώκουν δαιμόνια, καθότι ο άνθρωπος του Θεού βγάζει τα δαιμόνια της καρδιάς του και του περικαρδίου του και όταν ελευθερωθεί τότε του δίδεται από την μεγάλη αγάπη στον πονεμένο λαό αυτό το χάρισμα να διαβάζει ευχές και οι ευχές αυτές να είναι ιαματικές. Γι' αυτό τον είπαν ιαματικό. Από όλους τους τελευταίους όσιους πατέρες, αυτοί που είχαν το μεγαλύτερο χάρισμα εκβολής δαιμονίων και κακών πνευμάτων και το ιαματικόν αυτό χάρισμα κατά των αγγέλων του σκότους. Ήταν κατά πρώτον ο Άγιος Ιάκωβο και εκ δευτέρου ή εκ παραλλήλου, αυτό θα το δείξει ο χρόνος, ο πατήρ Σάβας, ο εξ Άλωνας. Ήμουν φοιτητής νομικής και θεολογίας αργότερα και άκουγα ότι έχει έναν Κύπριον αρχιμανδρίτη εδώ πιο πάνω στον Καρέα που κάνει εξορκισμούς σε δεκάδες και εκατοντάδες ανθρώπους που γίνονταν καλά. Όταν οι άλλοι παπάδες και οι δεσποτάδες εφοβούνταν να δουν έναν δαιμονισμένο, γιατί το δαιμόνιο ξέρει τις ανεξομολόγητες αμαρτίες και θα στις πει κατάμουτρα και θα σε ταπεινώσει έως θανάτου. Δεν έχει μέσα του ίκτο ούτε σπλάχνα εκτιρμού. Κι έστεκεν αυτός ο μεγάλος άνδρας και στο σώμα και στην ψυχή απέναντι σε αυτούς που ελάβοντο υπό του δαίμονος και με τον σταυρό στο χέρι και διαβάζοντας τις ευχές του Αγίου Κυπριανού, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόμου, εγκαθιστούσε τους μέχρι τότε ασθενείς υγιείς. Και τότε καταλάβαιναν ακόμη και οι γιατροί ότι άλλο είναι η φρενοβλάβια που είναι για ψυχιατρίο και άλλο να κατέχεσαι υπό δαίμονος. Όταν βλέπανε τους ανθρώπους τον ένα μετά τον άλλο να γίνονται υγιείς,
Το μόνο αρνητικό που ακούγαμε εμείς στις τότε εποχής φοιτητές ήταν από μερικούς και ευσεβείς ακόμη επισκόπους που άκουσα ότι δεν κάνει καλά ο πατήρ Σάβας που κάνει ομαδικούς εξορκισμούς. Θα ήταν καλά να τους κάνει έναν έναν. Αλλά γιατί έκανε ομαδικούς? Γιατί δεν έκαναν οι άλλοι παπάδες από τον φόβο τους? Και υποχρεώθηκε ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ να είναι αγωνιστής της Εκκλησίας εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Και έλεγε, αν κάνουμε έναν έναν, θα θέλω όχι 24 ώρες το 24ωρο, θα πρέπει η μέρα να αυξηθεί και να γίνει τριμέρι. Γιατί τόσοι πολλοί επήγαιναν. Και γιατί επήγαιναν και γιατί αυξήθηκαν τόσο πολλοί οι δαιμονισμένοι? Γιατί αυξήθηκε η σχέση των ανθρώπων με μαγικές και άλλου είδους τέχνες και με σαρκικά αμαρτήματα. Όταν αυτά τα δυο συνδυαστούν, η πτώση είναι σαρκική και δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Όταν μετανοούμε, καθαρίζουμε από οποιαδήποτε αμαρτία. Μαζί με τη μαγεία γίνεται το χαρμάνι και μαγνήτης που προσελκύει τη δαιμονική αρνητική ενέργεια. Και τότε θέλεις άνθρωπο της νηστείας και της προσευχής. Διότι όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος στους Αγίους Αποστόλους, τούτο το γένος των δαιμόνων δεν φεύγει ημί εν προσευχή και νηστεία. Σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες που προετοιμάζομαι για αυτό το ιερό που τελικά κατέληξε να είναι και έλεγεν αυτών των καλών παιδιών και αυτών των καλών πρεσβυτέρων που ήρθαν και από άλλες Μητροπόλεις της Κύπρου να μας συμπαρασταθούν και να συμπροσευχηθούν μαζί μας και που τους εμάζεψεν όλους εδώ και εσάς και εμάς ο πατήρ Σάβας, ο Ιαματικός. Σκέφτομαι πόσες νηστείες, πατέρες μου, έκαμε κρυφές πέρα από τις διατεταγμένες που κάνουμε εμείς που τρώμε και τυρί νηστίσιμο. Πόσες κρυφές νηστείες έκαμε, πόσα γονατίσματα έκαμε αυτός ο γίγαντας, πόσες προσευχές με δάκρυα για να μπορεί να στέκεται όρθιος πάνω στον πειρασμό και να του λέει «έξελθε» και να εξέρχεται. Σκεφτήκατε αυτούς που εγίνοντο καλά τι ευγνωμοσύνη, τι ευχαρίστηση είχαν σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που εξεκίνησε τα βήματά του από αυτήν την ευλογημένη κοινότητα. Έχω και μια αίσθηση, είμαι τολμηρός και η τόλμη μου και το θράσος μου εξήλθεν εις πάσαν την γην εν εσχάτης χρόνης και την οικουμένην. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι τέτοιου είδους υπόθεση, όπως του πατρός Σάβα, έζησα με άλλους Αγίους ανθρώπους, διότι ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης πριν τον κατατάξουν ήταν ένας απλός γέροντας. Κάναμε το μνημόσυνό του και νιώθαμε μέσα μας χάρη και χαρά πολύ και λέγαμε μέσα μας «αυτός τι τα θέλει τα μνημόσυνα». Αυτός θέλει απολυτίκια. Και του γράψανε και του πατρός Σάβα και απολυτίκια και κοντάκια και παρακλητικούς κανόνες. Οι Ελλαδίτες αδελφοί μας, οι καλαμαράδες όπως τους λέμε, επροπορεύτηκαν από εμάς χωρίς σκέψεις και δισταγμούς. Έχω λοιπόν την αίσθηση όπως και με τον Άγιο Πορφύριο και με τον Άγιο Παΐσιο που τους κάναμε μνημόσυνα και μνημόσυνα και κόλυβα. Και καταλήξαμε στις γιορτές και πανηγύρις και στις λαμπροφόρες αγρυπνίες και στις ωραίες εικόνες που εγέμισε ο τόπος αυτών των μεγάλων Αγίων του 20ου αιώνος. Έχω την αίσθηση ότι αυτά όλα που γίνονται εδώ τώρα στην ορεινή κοινότητα της Άλωνας, ότι είναι το προζύμι της μελλοντικής αγιοκατάταξης. Αν σας πω για περιστατικά, έχω μια κάσα ολόκληρη και βιβλία που γράφτηκαν για τον πατέρα Σάβα, αλλά η αίσθησή μου είναι και η πληροφορία που πήραν σύγχρονοι αγιασμένοι άνθρωποι ότι ο πατήρ Σάβας δεν είναι μεταξύ των σεσωσμένων, αλλά είναι μετά των Αγίων, αλλά θα δώσουμε χρόνο. Ο Άγιος Φιλούμενος από την Ορούντα και Αγιοταφίτης έκαναμε 20 χρόνια και αγρυπνίες στο χωριό του πριν την αγιοκατάταξη. Αλλά εκείνος ήταν μάρτυρας. Με τους ανθρώπους που έζησαν οσιακά χρειάζεται υπομονή, σιωπή, αλλά και μελέτη του βίου τους. Και να τους επικαλούμαστε στην προσευχή μας. Άγιε του Θεού Σάβα, πρέσβευε υπέρ ημών. Αλλά δεν θα το επιβάλλουμε στους άλλους αυτό. Θα το επιβάλλει το Άγιο Πνεύμα όποτε θέλει και όπως θέλει. Και εμένα, συνεχίζει ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος, και εμένα μου έτυχε δεσπότης και μου λέει «γιατί κάμεις εικόνες τον Ιάκωβο, τον Τζαλίκη? Αυτός είναι ένας απλός γέροντας, επειδή τον είχες πνευματικό?» Και ξαφνικά του εμφανίζεται ο Άγιος Ιάκωβος και κατεβαίνει ο ίδιος ο δεσπότης και λέει
Μεγάλος Άγιος ο Ιάκωβος. Άρα οι Άγιοι έχουν τον τρόπο τους. Δεν περιμένουν εμάς. Εμείς κάνουμε την οφειλή μας, την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαρίστησή μας μέσα από αυτά τα ωραία πανηγυρικά μνημόσυνα. Είπα πολλά. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ τον πατέρα Θωμά που εγνώρισε τον πατέρα Σάβα. Είναι λαδίτης ο πατήρ Θωμάς. Είναι ιερέας από τους τελευταίους που εχειροτώνησα στην Ευρύχου και χάρη τη Θεού είχε μια γνωριμία με τον πατέρα Σάβα. Όπως και ο πατέρας Νεκτάριος και ο πατέρας Αναστάσιος που είναι μέσα στο ιερό βήμα. Λοιπόν, εσείς τον ξέρετε ως χωριανό σας. Αυτοί όμως τον εγνώρισαν ως πνευματικό. Και από όλα τα πολλά που έχω μέσα στην κάσα που γράφει απ' έξω, Όσιος πατήρ ημών Σάβας ο Ιαματικός, εδιάλεξα ένα. Έχει κι άλλα που είναι πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό έβρικα. Θέλω τον Πάτερ να το διαβάσει με τα προσοχής και να δείτε τον κόσμο της Ελλάδος πώς αντιμετωπίζει το δικό μας όργανό του. Διαβάζει ο πατήρ Θωμάς. Μαρτυρία γυναικός. Και παντού στους καλύτερους γιατρούς που τον είχαν φορτώσει ψυχοφάρμακα, αλλά δυστυχώς ήταν στο κρεβάτι ή σε καταστολή ή επιθετικός. Πέταγε τραπέζια και ό,τι έβρισκε μπροστά του. Η κατάσταση δεν άλλαζε παρόλες τις θεραπείες και τα φάρμακα. Κάθε γιατρός του έδινε και διαφορετική θεραπεία με ψυχοφάρμακα, αλλά η κατάσταση χειροτέρευε. Σε μια τυχαία συζήτηση έμαθα ότι στον Άγιο Γεώργιο του Καρέα υπάρχει κάποιος ιερέας που βοηθούσε τον κόσμο. Μια μέρα λοιπόν αποφάσισα να επισκεφτώ τον πατέρα Σάβα ως τελευταία ελπίδα, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τον άντρα μου να βασανίζεται και μαζί του όλη η οικογένεια. Από την άλλη κιόλας μέρα ξεκινήσαμε να πάμε πολύ πρωί, καθώς ο πατήρ Σάβας εξομολογούσε όλη μέρα μέχρι τις 12, γιατί μετά έκανε εξορκισμούς. Όταν φτάσαμε, ω Θεέ μου, πόσος κόσμος πονεμένος περίμενε να έρθει ο πατέρας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και εμφανίστηκε ο πατήρ Σάβας, ένας ιερέας με γαλήνια μορφή και μάτια δακρυσμένα από τον πόνο που αντίκριζε μπροστά του. Ασπάστηκα το χέρι του. Παρόλο που με έβλεπε για πρώτη φορά ένιωσα ότι κατάλαβε τον λόγο που είχαμε πάει και το έδειξε έντονα με την αγάπη που μας περιέβαλε. «Πάτερ, ο άνδρας μου δεν είναι καλά». Τον κοίταξα για λίγο στα μάτια και αμέσως εκείνος μου λέει «Δεν βλέπεις, δεν είναι μαζί μας». «Πάτερ, να του δίνω τα χάπια του». «Τι να κάνουν και αυτά». «Προσευχή, παιδί μου». Στη συνέχεια μπήκε να εξομολογήσει τον κόσμο που περίμενε. Όταν ήρθε η σειρά μου μπήκα, αλλά δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Επί μισή ώρα έκλαιγα και έκλαιγε και εκείνος μαζί μου. Διαρκώς μου έδινε χαρτομάντιλα, αφού δεν μπορούσα να σταματήσω. Μετά από αρκετή ώρα κατάφερα να σταματήσω και μου λέει: «Παιδί μου, δεν κλαις εσύ. Είναι ο διάβολος που δεν σ' αφήνει να εξομολογηθείς». Κατάφερα να εξομολογηθώ, αλλά όχι σωστά. Όταν σηκώθηκα από την εξομολόγηση, μου χάρισε ένα βιβλίο για την απολύτρωση από την μαγεία, καταλαβαίνοντας ότι η αιτία των προβλημάτων μου ήταν αυτό. Στη συνέχεια πήγαμε στο ναό για την λειτουργία και αυτό που βίωσα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γυναίκες να βλαστημούν με ανδρική φωνή, άλλους να χτυπιούνται στο πάτωμα με ανεξήγητη δύναμη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να τραβήξει τη γενιάδα του πατρό Σάβα, αλλά δεν μπορούσε καν να τον πλησιάσει. Το χέρι κοκάλωνε λίγα εκατοστά πριν τον ακουμπήσει. Με ένα απαλό φύσιγμα του πατρό Σάβα στο πρόσωπό του τον απομάκρυνε από κοντά του, χωρίς να μπορεί να τον πλησιάσει. «Ω Θεέ μου», σκέφτηκα. «Είναι Άγιος». Όταν τελείωσε την προσευχή και ο άρρωστος κόσμος ηρέμησε, ήθελαν όλοι να τον αγκαλιάσουν φωνάζοντάς του «Παππούλη, σε αγαπάμε». Και εκείνος με ένα μπουκαλάκι με αγιασμό πότιζε έναν έναν. Εκείνη τη στιγμή πολλοί έλεγαν «Με έκαψες, Σάβα, με έκαψες». Φυσικά καταλαβαίναμε ότι δεν μιλούσαν εκείνοι, αλλά ο πονηρός μέσα τους. Με την δύναμη του Θεού τελειώσαμε και γυρίσαμε σπίτι. Ο άνδρας μου για αρκετό καιρό ήταν ήρεμος, χωρίς να έχει επιθετική συμπεριφορά. Το μόνο κακό ήταν ότι ήθελε να κοιμάται. Όταν σηκωνόταν έπεφτε κάτω και δεν είχε δύναμη. Ώσπου κατάλαβα ότι έπρεπε να ξαναπάμε στον πατέρα Σάβα. Την άλλη μέρα λοιπόν πήγαμε με σκοπό να εξομολογηθούμε, διότι την προηγούμενη φορά ο άντρας μου δεν κατάφερε να εξομολογηθεί και εγώ δεν εξομολογήθηκα σωστά. Δεν είχα σκοπό όμως να καθίσουμε στον εξορκισμό, γιατί αγριεύτηκα την προηγούμενη φορά. Τότε συνέβη το εξής. Ενώ είχαμε πάει πολύ πρωί και ήμασταν πρώτοι στη σειρά, ο πατήρ Σάβας κάλεσε όλους τους άλλους να εξομολογηθούν εκτός από εμάς, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχαμε σκοπό να μπούμε στο ναό για τον εξορκισμό.
Σηκώθηκε, με κοιτάει στα μάτια και παίρνει από το χεράκι τον άνδρα μου με πολύ αγάπη και τον οδηγεί στο ναό δίπλα του, σαν να μου λέει «Η θέση του είναι εδώ, για να τον βοηθήσει ο Θεός με την προσευχή να γίνει καλά». Σε μια από τις επισκέψεις μου στον πατέρα Σάβα με πλησίασε και μου είπε «Παιδί μου, να σταματήσεις να καπνίζεις και να έρθεις ένα μήνα να σε κοινωνήσω με τα ίδια μου τα χέρια». Πέρασε ο καιρός, αλλά δεν κατάφερα να μην καπνίσω παρά μόνο την ημέρα που θα επισκεπτόμουν τον πατέρα Σάβα. Εκείνη λοιπόν την ημέρα βίωσα ένα θαύμα. Ήμουν στο προάβλιο της εκκλησίας και με πλησιάζει ο πατήρ Σάβας ρωτώντας με «Παιδί μου, κάπνισες?». Νομίζοντας ότι με ρωτάει αν κάπνισα μόνο εκείνη την ημέρα, του είπα «Όχι, πάτερ». Τότε με ένα αυστηρό ύφος με κοίταξε και έβγαλε εκείνον τον ξύλινο σταυρό που είχε πάνω του. Τον πλησίασε στο πρόσωπό μου και ένιωσα να βγαίνει καπνός και οσμή τσιγάρου. «Θεέ μου, ένιωσα τόση ντροπή που αμέσως κατάλαβα ότι δεν μπορείς να κρυφτείς από τον Θεό και ό,τι και να κάνεις ο πατήρ Σάβας είναι ένας Άγιος του Θεού». Ολίγα εκ των πολλών του αρχιμανδρίτου, του μακαριστού αρχιμανδρίτου πατρός Σάβα Αχιλλέους. Δεν δυνάμεθα να απαριθμίσομεν όλα τα μηχανήματα και τα τεχνάσματα του διαβόλου. Κάθε πλάνη του παμπονίρου έχει και το ειδικό δαιμόνιον. Κάθε ένας από αυτούς τους παμπόνιρους έχει την ειδική του αποστολή. Το δαιμόνιο της πορνείας ασχολείται με ποιον τρόπο και με ποιαν πλάνη θα παρασύρει το θύμα του. Το δαιμόνιο της μοιχείας χρησιμοποιεί τα ειδικά του τεχνάσματα. Το δαιμόνιο της διαλύσεως της οικογένειας είναι σκοτεινό και πανούργο. Χρησιμοποιεί ασυμφωνία χαρακτήρων, σκληρότητα των συζύγων, υπερηφάνεια και παρακοή. Αφιλείω τον έχθρα και τέλος την διάλυση. Το δαιμόνιον του χαρτοπαιγνίου δημιουργεί πάθος φοβερό έως και θάνατον, αφού στερεωθεί στο αδύνατο σημείο της απελπισίας για να καταλήξει στην αυτοκτονία και την αιώνια κόλαση. Το δαιμόνιο της μέθης, έστω και μια φορά αν πέσει οποιοδήποτε στο αμάρτημα αυτό και δεν το εξομολογηθεί, μένει έξω του παραδείσου. Ο λόγος του Θεού δεν επιστρέφει, ουδέ παρέρχεται. Εκείνος είπε, ουκ είδατε ότι άδικη βασιλείαν Θεού, ουκ κληρονομήσουσι, μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε μέθηση, ου λίδωρη, ουχ άρπαγες, βασιλείαν Θεού, ουκ κληρονομήσουσι. Το δαιμόνιο της βλασφημίας, της αισχρολογίας είναι ειδικό για να οδηγεί και να κινεί την γλώσσα. Τότε αντί να βλέπεις τον δαίμονα, ακούεις μόνο όσα λέγει. Μην πλανάστε. Άκουσε πως ομολογεί ο διάβολος κατά την ώρα που διεξάγεται η αόρατος διεμάς μάχη εναντίον του διαβόλου. Δια τι κακούργε βλασφημείς των Χριστών μου και την Παναγία μου. Απαντά. Εμείς όσον και αν βλασφημούμε μας περιφρονεί. Δεν μας υπολογίζει. Εσείς δια τι βλασφημείτε? Για σας κλαίει και πονεί περισσότερο από τα καρφιά που τον σταυρώσαμε. Όλους θα σας κρεμάσει από αυτή τη γλώσσα αιωνίως. Θέλω να παριθμίσω, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σάβας Αχιλλέως, και άλλα δαιμόνια. Δαιμόνιο μαγείας, απελπισίας, διαστροφής, βεβηλώσεως των ιερών και των οσίων της Ορθοδόξου πίστεως και των μυστηρίων της Εκκλησίας. Δαιμόνιον αιμομιξίας, φόνου, κλεψιάς, σκληροκαρδίας, έχθρας, μίσους, αφιλοξενίας, καταλαλιάς, συκοφαντίας, διασυρμού τιμής και αξιοπρεπίας. Δια την καθεμίαν πλάνην αρχηγός είναι και ο ειδικός δαίμον. Δια την θεοκατάρατον μόδα είναι φοβερός ο δαίμον του σκότους. Αυτός έχει τη δύναμη να παρασύρει μικρούς και μεγάλους άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες. Παρασύρει ολόκληρη την οικουμένη. Παρατηρήστε τη μόδα του τσιγάρου. Αυτός ο δαίμονας έχει τέτοια δύναμη που πολύ λίγοι δεν πέφτουν στην πλάνη του. Θέλω να το πετάξω, να το πατήσω, να το λιώσω και δεν μπορώ. Μάθε όμως και τούτο. Δεν θέλεις. Όχι δεν μπορείς. Ο Θεός έδωκεν στο πλάσμα του απεριόριστη δύναμη. Αμαρτία και κάθε πάθος και κάθε αδυναμία βρίσκονται κάτω από τους πόδας του.
δεν επέτρεψαν ο Θεός τον διάβολο να τοποθετεί κάθε του πλάνη και κάθε του αμαρτία άνωθεν της κεφαλής του καθενός, διότι τότε θα είχαμε δικαιολογίες. Δια τούτο, αν και είναι πλήθος τα είδη της αμαρτίας τα οποία στιβαζόμενα είναι άνωθεν ημών, ως αναφέρει ο Ψαλμωδός, εξαφανίζονται δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Βάρος πολύ μεγάλο η αμαρτία, ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Και ένα θαυμαστό περιστατικό το οποίο διηγείται ο ιεροψάλτης του Αγίου Γεωργίου Καρέα. Κάποτε, μετά τη Θεία Μετάληψη, μια Κυριακή, περίσσεψε Αγία Κοινωνία στο Δισκοπότηρο. Όπως ήθιστε, ο πατήρ Σάβας κατέλησε το περίσσευμα. Κύλησαν οι μέρες. Ξαφνικά ένα πρωί τον πλησίασε ένας άνθρωπος και τον είδε κατηδίαν στο γραφείο του. Με κλάματα και αναφιλητά έπεσε στα πόδια του, του φιλούσε τα χέρια και του ζητούσε, σπαράσοντας το κλάμα, να τον συγχωρέσει. Ο πατήρ Σάβας άστησε και δεν ήξερε τι έγινε. Τον ρώτησε γιατί να τον συγχωρέσει και εκείνος του είπε «Άνθρωπέ μου, έριξα την Κυριακή τόσο δηλητήριο μέσα στο δισκοπότηρο που ήπιες, στο περίσσευμα που έπρεπε να είχες πέσει νεκρός επί τόπου, αλλά εσύ δεν έπαθες τίποτε. Συγχώρεσέ με», του έλεγε. «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου. Είδα το θαύμα που δεν έπαθες τίποτα και πιστεύω πια στο Χριστό και μετανοώ για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που με έβαλαν κάποιοι να σου κάνω». Ο πατήρ Σάβας, τρομαγμένος, συγκλονισμένος κι αυτός, του είπε «Εγώ, παιδί μου, σε συγχωρώ. Μη ζητά συγχώρεση από εμένα, αλλά από τον Κύριο και την Παναγία μας. Αυτοί να σε συγχωρέσουν. Κι εγώ θα παρακαλώ να σε συγχωρέσουν, παιδί μου». Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Ζει ο πατήρ Σάβας. Ζει και μας προστατεύει. Και μας φυλάει από τις επιθέσεις των δαιμόνων. Την πρώτη φορά, μια άλλη μαρτυρία εδώ, που τον είδα, θυμάμαι, ήταν μέρα Τετάρτη απόγευμα μετά το κήρυγμα στον υπόγειο ναό, Ιανουάριος του 2000. Πρώτη φορά που τον αντίκρισα. Μέσα από το πλήθος που τον είχε πλησιάσει, παρακαλούσα από μέσα μου τον Θεό να μπορέσει να με δεχθεί κάποια στιγμή στο εξομολογητήριο, γιατί δεν είχα εξομολογηθεί ποτέ μέχρι τότε, στα 30 μου χρόνια. Και έγινε κάτι που δεν μπορώ καλά-καλά να εξηγήσω. Ως ξαφνικά τόσο πλήθος άνοιξε στα δυο, και ο πατήρ Σάβας που στεκόταν στη δεξιά είσοδο του ιερού, στα σκαλάκια, γύρισε, κοίταξε στο πλήθος και φώναξε πάνω από τις φωνές του κόσμου, έτσι μου φάνηκε. «Ποιος είναι ο Γιαννάκης? Πού είναι ο Γιαννάκης να έρθει τώρα εδώ?» Αμέσως πέρασα ανάμεσα από τον κόσμο και εκείνος με κάπως βλοσιρό για τις αμαρτίες μου βλέμμα, αλλά στο βάθος γεμάτο τρυφερότητα και αγάπη για μένα, το απολωλός πρόβατο, μου είπε «Εσύ είσαι ο Γιαννάκης?» «Ναι», του λέει, «ο παππούλη μου». Πριν προλάβω να του πω ότι θέλω να εξομολογηθώ, μου το είπε εκείνος. «Σε περιμένω, παιδάκι μου. Αύριο», μου είπε, «στο εξομολογητήριο. Να έρθεις νωρίς το πρωί». Δεν ξέρω πώς, ποιος του μίλησε, μυστικά, φανερά. Μόνο ο παππούλης ήξερε. Και τον πληροφόρησε ότι ένιωθα την ανάγκη να μπω κάτω από το πετραχύλι του. Ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας, ίσως. Μόνο ο παππούλης ξέρει. Το περιστατικό το διηγείται ο κύριος Ιωάννης Γουζούσης. Thank you.
Και ξαναγυρίζουμε στους λόγους του πατρός Σάβα Αχιλλέους, λίγο πριν το τέλος και του δευτέρου μέρους του μικρού ραδιοφωνικού μας αφιερώματος. Ετέρα πλάνη του διαβόλου είναι η δειλία. Βλέποντα τα εκλεκτά παιδιά του Θεού το ρεύμα της αποστασίας από τον Θεό, κατέχονται από φόβο και δειλία να ομολογήσουν τον Θεό. Τρέμουν τις ηρωνίες των ιών του σκότους. Φοβούνται τους εμπεγμούς. Με αυτήν την υποχώρηση σβήνει το φως και βασιλεύει το σκοτάδι. Οι ιοί του φωτός δεν εργάζονται και οι ιοί του σκότους θριαμβεύουν. Εν στην γενεά ταύτην την οποία ο Θεός την ονομάζει Μιχαλίδα και Αμαρτωλό, οφείλουμε να ομολογήσουμε με παρησία και τόλμη. Η πλάνη της ντροπής την οποία ο διάβολος μας την παρουσιάζει ως μέγα κακό, είναι μεγάλη πλάνη. Ας ακούσουμε τι μας λέει γι' αυτό ο Θεός. «Ως γάρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Μεγάλη αμαρτία της μη ομολογίας όταν δεν παρουσιάζεται η στεγενεά αυτή την οποία ο Θεός χαρακτηρίζει Μιχαλίδα. Αρέσκεται ο σημερινός άνθρωπος να βρίσκεται με τους αμαρτωλούς, να είναι όμοιος με αυτούς, για να μην προκαλεί ειρωνία ότι δήθεν είναι ο μεγάλος πιστός. Κατά αυτόν τον τρόπο πάβει η ομολογία και εισέρχεται η βλασφημία, για να προλάβει ο Θεός τα παιδιά του μήπως παρασυρθούν από το ρεύμα του κακού και ενδυθούν το σχήμα του κόσμου της αμαρτίας, παρακαλεί και λέγει δια του στόματος του Αποστόλου του. «Παρακαλώουν ημάς αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τι ανακαινώσει του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο». Σας προτρέπω λοιπόν αδελφοί εν ονόματι της ευσπλαχνίας και των νυκτηρμών που μας έδειξε ο Θεός, να παραστήσετε ως εις άλλο θυσιαστήριο τα σώματά σας, θυσία ζωντανή, αγία, ευχάριστον εις τον Θεόν, χρησιμοποιούντες τα μέλη σας ως όργανα πράξεων, αποκλειστικώς και μόνο αγίων, ουδέποτε δε ως όργανα αμαρτίας. Αυτή δε η θυσία είναι και η μόνη πρέπουσα καθαρός πνευματική λατρεία που γίνεται με τας λογικάς δυνάμεις του ανθρώπου. Ο Χριστός μας, περιστοιχισμένος από τις στρατιές των αγγέλων και τα στρατεύματα των Αγίων, σε αυτόν τον αόρατο πνευματικό πόλεμο, τον αδυσόπιτο. Πολύπειροι εκείνοι γνωρίζουν τις μεθοδίες του πανούργου εχθρού. Εν ζωή ακόμα γνώριζαν τις απάτες και τα δόλια σχέδιά τους. Και τους πολεμούσαν με γενναιότητα, ατρόμητη, σώμα με σώμα, χωρίς να υπολογίζουν το τίμημα, αναμένοντας μόνο την θεϊκή μισθαποδοσία και το αμάραντο στεφάνι της νίκης σε τούτον τον πόλεμο, υπομένοντας συκοφαντίες, διαβολές, ονειδισμούς, διωγμούς. Διαλεχτοί στρατιώτες του Χριστού, σαν τον πατέρα Σάβα Αχιλλέους, μεσιτεύουν πλέον στον θρόνο του Δεσπότη. Αυτόν τον γενναίο μαχητή, αυτόν τον επίλεκτο στρατιώτη των ειδικών αποστολών, γνωρίσαμε σε αυτήν την σειρά των δύο εκπομπών ελάχιστο αφιέρωμα μνήμης. Είμαστε σίγουροι πως θα δώσει ο Θεός να ακολουθήσουν και άλλα, για τον διώκτη των δαιμόνων. Στις παρυφές της Ιερής του Μνήμης, 3 Αυγούστου, η μέρα της οσιακής τελευτής του, με μια ειδικότητα σπάνια αυτή του δαιμονοδιώκτη και για λίγους εκλεκτούς, όπως συνειδητοποιήσαμε
από τις καταγραφές αυτών των τρομακτικών για τους πολλούς στιγμών εκεί στον Άγιο Γεώργιο, στον Καρέα. Πολλοί δεν κατάφεραν να συναισθανθούν την σπουδαιότητα αυτής της ειδικότητας. Δεν είναι όλοι για όλα. Είναι άκρος επικίνδυνη αυτή η ειδικότητα αν δεν έχεις εκπαιδευτεί να μάχεσαι στο πιο αλόκοτο και δύσκολο πεδίο μάχης, την ανθρώπινη καρδιά. Για να ξεριζωθούν από εκεί τα δαιμονοκίνητα πάθη που έχουν εγκατασταθεί, χρειάζεται πάλι στήθος με στήθος. Τέτοιος παλαιστής, γενναίος της πίστης, Άγιος εν ζωή, λουσμένος στο φως της του Θεού επιγνώσεως, ο διώκτης των πονηρών πνευμάτων, ο προφητικός διδάχος των ημερών μας, ιαματικός, πρεσβεύει πλέον για έλεος και παράταση στην παράταση στον Κύριό μας, ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Σάββας Αχιλλέος. Να έχουμε όλη την ευχή του. Δικά του λόγια θα κλείσουμε. Ας δεηθώμεν και ας παρακαλέσομεν την πανίμνητον μητέρα του Θεού μας, όπως δια των ειδικών της πρεσβειών και παρακλήσεων, λυτρωθώμεν από την πλάνην του διαβόλου και μη παραμείνομεν εις την παγίδα του φοβερού εχθρού μας, αλλά να υμνούμε και να δοξολογούμε την Παναγία μας ως αληθή μητέρα του Θεού και ως Κυρίαν και Δέσποινα. Με τις δικές της μεσητείες και τις μεσητείες του Πατρός Σάββα Αχιλλέος, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.